Καλεσμένος μου και σήμερα στον αέρα του Sky Κρήτης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Νομού Ηρακλείου, ο αγαπητός ο κύριος Αλέξανδρος Μημαράκης, ο οποίος θα με βοηθήσει, θα μας βοηθήσει και θα μας πει περισσότερα για τα όσα ανακοινώθηκαν και για τα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Υποδομών και αφορούν στις εξετάσεις οδήγησης. Ένα νομοσχέδιο που, όπως σας είπα, ήδη σήμερα συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αύριο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Ο γενικός τίτλος, κύριε Μημαράκη, καλημέρα καταρχάς. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ. Και πάλι πολύ. Καλημέρα κυρία Πετεδί μου και σε εσάς και στους ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση και το βήμα αυτό που μας δίνετε προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά. Να μην έχουμε έτσι παρεσμηνίες. Ακριβώς. Ναι, καλό είναι να αναζητούμε εσάς τους ειδικότερους να μας τα λέτε και να μας τα εξηγείτε καλύτερα. Δεν τα ξέρουμε και όλα εμείς οι δημοσιογράφοι και δεν θα μπορούσαμε άλλωστε. Ο γενικός τίτλος, από ό,τι έχω καταλάβει, το είχαμε συζητήσει μαζί και όταν είχαμε τις πληροφορίες αυτές στις αρχές του μήνα, στα τέλη του προηγούμενου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Ο γενικός τίτλος είναι ότι επανέρχεται το παλαιό σύστημα. Καλά το καταλαβαίνω. Ο γενικός Ο γενικός τίτλος είναι αυτός. Mm-hmm. Ουσιαστικά επανέρχεται το παλιό σύστημα εξετάσεων, αυτό που γνωρίζαμε όλοι τόσα χρόνια. Mm-hmm. Ο σκοπός τώρα που το Υπουργείο κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή και μετά από πολύ μεγάλες πιέσεις δικές μας, ήταν ότι ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος που ψηφίζει τώρα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ο 4599, είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ανεφάρμοστος. Ήταν από την αρχή ανεφάρμοστος, δηλαδή όταν διαβάζαμε τα σχέδια νόμου, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και μαζί προσωπικά, mm-hmm. ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο ο οποίος ήθελε το Υπουργείο να περάσει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα. Θα έπρεπε πρώτα να βρούμε τους χώρους και τις πίστες, να τις φτιάξουμε, να τις διαγραμμίσουμε και να τις βάλουμε σωστή σήμανση και μετά να προχωρήσουμε σε εκπαιδευτές, σε κάμερες και σε όλα αυτά. Σωστό. Εμείς το κάναμε τώρα αντίθετα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αντίθετα και ήταν αναμενόμενο και λογικό, τόσο για εμένα όσο και για άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο και γνωρίζουν, ότι αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Και όπως δεν συνέβη, mm-hmm. το βλέπετε, υπάρχει mm-hmm. πολύ μεγάλη ουρά ακόμα, πολλά προβλήματα ακόμα. Και δημιουργούν πρόβλημα στον κόσμο ο οποίος θέλει να αποκτήσει την άδεια οδήγηση στην πολυπόθητη για χύψη λόγους ο καθένας, δεν το εξετάζω αυτό, είτε είναι επαγγελματίες. Όχι, όπως και να, κάνει, όπως και να το κάνεις, ναι, είναι σεβαστός ο λόγος. Περιμένει κάποιος να πάρει δίπλωμα οδήγηση. Μιλάει το Υπουργείο για 100.000, λέει, σε όλη την Ελλάδα περίπου. Έναν αριθμό φοβερό και τρομερό για ανθρώπους που περιμένουν ενώ στην ουρά να πάρουν το δίπλωμα. Ακριβώς. Mm-hmm. Σκεφτείτε, κυρία Πεντεδήμα, ακόμα και στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές δεν κάνουν εξετάσεις. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε πολλές περιοχές ακόμα εξετάσεις δεν γίνονται. Mm-hmm. Και εμείς εδώ πέρα, λόγω ότι είμαστε γενικότερα δραστήριοι και ως Σωματείο Ηρακλείου, το οποίο έδωσε λύση, έψαξε, βρήκε χώρο κλειστό, δραστηριοποιήθηκε στο να μην παραμείνουμε πάλι χωρίς εξετάσεις. Και αυτός ήταν ο λόγος όπου εμείς ξεκινήσαμε. Ναι. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές πρέπει να ξεκινήσουμε. Σε ποιες περιοχές, κύριε Μημαράκη, δώστε μου λίγο ένα κλίμα. Σε ποιες περιοχές ακόμα της Κρήτης δεν έχουν ξεκινήσει καν να γίνονται εξετάσεις? Σκεφτείτε ότι στον Άγιο Νικόλαο, παράδειγμα, κάνουν εξετάσεις μόνο με τα μηχανάκια, δεν κάνουν με τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Διότι δεν μπορούσαν να βρουν κλειστό χώρο, δεν μπορούσαν να βρουν πίστα σε καμία περίπτωση και υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αστυνομία και στη διαδικασία όλη το να μπορέσει να κλείσει ένα δρόμο. Να κλείσει ένα δρόμο για να γίνουν εξετάσεις. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να βρουν μια λύση όπως αυτή που αναζητήσατε και τρέξατε εσείς στο Παγκρίτιο, εννοείται, κύριε Μημαράκη. Ακριβώς. Θα μου πείτε, δεν είναι θέμα του εκπαιδευτή ή του εκάστοτε σωματείου ή του εκάστοτε προέδρου στην παρούσα φάση να βρει χώρο και να το ξετρέξει, να το κάνει. Σαφώς και όχι. Είναι θέμα της πολιτείας. Σωστό είναι αυτό. Δεν είναι δικό μου θέμα. Σωστό. Αλλά η πραγματικότητα όμως, κυρία Πετεδί μου, είναι ότι ουσιαστικά γίνεται δικό μου πρόβλημα. Καταλάβατε και θα πρέπει να δώσω λύση. Γιατί όσο δεν δίνω λύση εγώ, δεν δουλεύω και εγώ. Άρα λοιπόν θα πρέπει σαφώς να ενδιαφερθώ. Ήταν πολύ δύσκολο για να σας ολοκληρώσω και να καταλάβει και ο κόσμος ακούει το να βγάζει μια απόφαση και να λες ότι ναι, θα κλείσουν συγκεκριμένοι δρόμοι προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις. Δεν είναι απλό. Έπρεπε να περάσουν από δημοτικές επιτροπές, από επιτροπές κυκλοφορίας, να αποφασιστεί γιατί αυτός ο δρόμος και όχι ο άλλος. Γίνεται να κλείσει αυτό και μια διαδικασία πάρα πολύ μεγάλη. Μόνο για να ληφθεί αυτή η απόφαση, κύριε Μημαράκη, θα χρειαζόταν μέσα στο νερό 2-3 εβδομάδες. Δεν το συζητώ καθόλου για το ποιο δρόμο θα κλείσει. Εννοείται. Και πολύ παραπάνω. Και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, σωστό. Ακριβώς. Έρχεται τώρα αυτή εδώ η διαφορά, η οποία η ουσιαστική είναι ότι θα βγούμε πάλι και θα πάμε στις παλιές αφετηρίες που είχαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Στις παλιές αφετηρίες. Η μόνη έτσι αλλαγή που γίνεται είναι ότι θέλουμε πλέον πάλι 2 εξεταστές μέσα στο όχημα. Αντί για ένα που έλεγε ο νέος νόμος. Αλλά δίνεται, λέει, υπάρχει εκεί μια δυνατότητα εξαίρεσης. Για πείτε μου. Ακριβώς. Υπάρχει μια δυνατότητα εξαίρεσης, γιατί στην παρούσα φάση και κακά τα ψέματα, εάν το Υπουργείο δεν το έκανε αυτό το πράγμα, μιλάμε ότι θα γυρνούσαμε πάλι. Το είχαμε συζητήσει αυτό, ότι δεν θα βοηθούσε αυτό το με τους 2 εξεταστές να τελειώνουμε και γρήγορα να προέλθουμε σε μια κανονικότητα και πάλι. Να ξεμπερδεύουμε λίγο όσο το δυνατό πιο γρήγορα με τη λίστα αναμονής. Το είχαμε συζητήσει αυτό στην τελευταία μας κουβέντα. Για πείτε μου για την εξαίρεση όμως που. Η εξαίρεση
εξαίρεση, mm-hmm. σωστά. Η εξαίρεση λοιπόν που δίνεται τώρα από τον Υπουργό και πολύ σωστά δίνεται, είναι ότι ο Περιφερειάρχης λοιπόν τώρα θα μπορεί να αποφασίσει αν χρειάζεται ένας ή δύο εξετάσεις. Δηλαδή θα είναι πλέον στο χέρι του Περιφερειάρχη με δική του απόφαση να ορίσει τις εξετάσεις. Θα είναι παράδειγμα ένας εξεταστής. Mm. Κάτι που εδώ στο Ηράκλειο επιβάλλεται να γίνει, διότι έχουμε πάνω από 2.500 ακόμα κόσμο ο οποίος περιμένει και πρέπει αυτός ο κόσμος με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθεί. Ναι. Μας δίνει βέβαια το δικαίωμα τώρα και το περιθώριο μέχρι 30 Απριλίου του 2020, mm-hmm. οπότε έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας, mm-hmm. και έχει δεσμευτεί το Υπουργείο και προσωπικά που έχω μιλήσει με αρκετούς του Υπουργείου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζουν να ασχολούνται με αυτό, ότι θα υπάρξει κάποια πρόσκληση από τη μεριά τους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπαιδευτές μέσα, με ουσιαστικές προτάσεις που θα προάγουν την οδική ασφάλεια. Και αυτός είναι ο σκοπός, κυρία Πεντεδή μου. Βλέπετε ότι διανύουμε ήδη τον 8ο μήνα του 2019 και έχουμε περίπου 50 νεκρούς στο νησί μας. Δυστυχώς. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Εννοείται. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, και ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι, διαμαρτυρόμαστε που δεν έχουμε δουλειά, που δεν έχουμε εξετάσεις, αλλά ο ρόλος μας, πιστέψτε, δεν είναι αυτό στην κοινωνία. Είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι για να προάγουμε. Βέβαια. Είναι πολύ πιο σημαντικός. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Συγκυριακά δυστυχώς αναγκαστήκαμε και βγήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε για όλα αυτά που γίνονται, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Δηλαδή σε αυτή την επιτροπή, κύριε Μημαράκη, που θα συσταθεί για να επεξεργαστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι ότι απλά γυρνάμε στο παλιό καθεστώς και μένουμε εκεί. Θα πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο κάποια στιγμή, το οποίο και αυτό λέει θα έχει σκοπό να περιορίσει το φαινόμενο της διαφθοράς όπου αυτή υπάρχει. Σε αυτή την επιτροπή που έχει, νομίζω, πόσο, ένα εξάμηνο περίπου. Θα είναι το έργο της. Θα κληθείτε να καταθέσετε προφανώς τις απόψεις σας και οι εκπαιδευτές. Ναι. Το λέω αυτό γιατί ένα παράπονο που αφορούσε στην προηγούμενη ηγεσία, με συγχωρείτε, του Υπουργείου Υποδομών, είναι ότι δεν εισακουστήκατε σε όσα προλέγατε στο Χρήστο Σπίρτζη τότε. Ακριβώς. Δυστυχώς, κυρία Πεντεδή μου, δεν είχαμε ακουστεί όσο θα έπρεπε να ακουστούμε. Mm-hmm. Αν και τελευταία συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βούρδα. Εντάξει, νομίζω ότι μας άκουσε. Ναι. Μας άκουσε σε πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Ήταν πια αργά για να γίνει οτιδήποτε. Ναι. Ακριβώς, και δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Τώρα έχει δεσμευτεί το Υπουργείο ότι σαφώς και θα ακούσει τους εκπαιδευτές. Και ξέρετε, είναι πολύ καλό να καλείς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και όχι μόνο τους εκπαιδευτές, αλλά και τους εξεταστές, και να δεις το πρόβλημα, το πιάσεις από τη ρίζα και να πεις τι θέλω να κάνω. Mm-hmm. Και όχι ότι να σε ρωτήσω να το αλλάξω ή να μην το αλλάξω. Όχι, σαφώς να το αλλάξει, εννοείται, το θέλουμε και εμείς. Αλλά ελάτε να βρούμε τους σωστούς τρόπους που πρέπει να γίνει. Και ποιος θα είναι ο σκοπός του νέου νόμου αυτού. Θα είναι η οδική ασφάλεια, δεν θα είναι. Δεν θα πρέπει να είναι η προαγωγή κατά το νούμερο ένα σε αυτό. Φυσικά. Είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε λέγεται εξέταση, είτε λέγεται τα μαθήματα που λέμε, ειδικά το σωματείο το δικό μας. Είμαστε τόσο μάχημοι σε αυτό το κομμάτι, ότι θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Να το καταπολεμήσουμε το κακό από τη ρίζα. Συμφωνώ. Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η ουσία. Όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και στα 3-4 του καταλαβαίνει και το βάζεις σε ένα αυτοκίνητο μέχρι να γίνει 18 χρόνια που θα έρθει σε εμάς να του βγάλουμε, ας πούμε, να του μάθουμε αυτά που θα πρέπει να του μάθουμε. Σκεφτείτε ότι έχει κάνει παθητική εκπαίδευση, ας πούμε, γύρω στις 1500 με 1600 ώρες. Mm-hmm. Αν είναι 2 ώρες τη μέρα, τη βδομάδα στο αυτοκίνητο του μπαμπά και της μαμάς ή του παππού και της γιαγιάς, παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Έχετε δίκιο. Μιας και αναφερθήκατε στα παιδιά και ότι θα έρθουν τα παιδιά στα 18 τους χρόνια σε εσάς για να τους βγάλετε δίπλωμα, τι γίνεται με τους 17 άριδες για την οδήγηση στα 17 έτη, τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Περιμένω να το δω όλο το νομοσχέδιο, πώς ακριβώς θα βγει στη δημοσιότητα. Εκτιμώ ότι δεν θα προχωρήσει, δεν θα μπορέσουν 17 χρόνια να το κάνουν. Έτσι. Εκτιμώ, θα το δούμε όμως. Και ίσως θα ήταν και σωστό να μην γίνει στην παρούσα φάση, και να σας πω για ποιο λόγο. Θα δεχόμουν αν ο 17χρονος αυτός, ο σημερινός 17χρονος, είχε παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα αυτά που σας λέω. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Είχε ήδη την παιδεία, εννοείται, αυτή την οποία λέγαμε νωρίτερα, ναι, ότι καλό θα ήταν να έχουν τα παιδιά μας. Ναι. Ακριβώς. Πολλές φορές θα πρέπει και εμείς οι γονείς να δίνουμε το παράδειγμα προς μίμηση, όχι προς αποφυγή. Σωστό. Όχι, πολλές φορές βλέπετε, οδηγούμε λίγο κάπως και λέμε του γύρου του παιδιού μας, καλά, άσε μένα. Εσύ να το κάνεις διαφορετικά. Έτσι. Ξεχνάμε ότι τα παιδιά όμως μιμούνται εμάς. Δεν έχει σημασία καμία πολλές φορές τι τους λες. Το θέμα είναι τι κάνεις και τι σε βλέπουν να κάνεις. Πείτε μου λίγο και τους ανθρώπους που έχουν συμπληρώσει τα 74 και εκεί έχουμε μια αλλαγή. Βέβαια, έχουμε μια πολύ ουσιαστική αλλαγή. Αλλαγή την οποία επιμέναμε και τη φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή. Διότι και εγώ προσωπικά, κυρία Πεντεδή μου, εκτιμώ ότι πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι έχουν ξεχάσει να οδηγούν. Αλλά δεν έχουν ξεχάσει να οδηγούν. Απλά ενδεχομένως να μην μπορούν να οδηγήσουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Οπότε πώς θα το δούμε αυτό? Με τις ιατρικές εξετάσεις.
Θα τους βάλει λοιπόν τώρα, θα γίνουν δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές, όπως προτείναμε. Αυτή ήταν η πρόταση δική μας από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα και με την υπηρεσία του Θόδωρου τον Καλατζάκη που έχουμε, να σου πω, δαπανίσει ατελείωτες ώρες για αυτά τα θέματα. Και όντως έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι είναι το σωστό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα περνάνε από τις επιτροπές αυτές, δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές, και από τη στιγμή που θα κρυφθούν ότι ναι, είναι ικανοί να οδηγήσουν, θα οδηγούν για τα επόμενα δύο χρόνια, μετά θα ξαναελέγχονται και αν πάλι είναι ικανοί θα συνεχίσουν μέχρι κάποια στιγμή που να μην μπορούν και να σταματήσουν αναγκαστικά. Δεν δίθηκε η συντέλεια του κόσμου τώρα. Αν κυρία Πεντεδί μου, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε και σταματήσουν να οδηγούμε. Όχι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Και επί πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να συμβιβαζόμαστε και με το ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Γιατί πήγαινα να πω ότι για μένα ένας πολύ σημαντικός αστερίσκος, γιατί τώρα όλοι στην ίδια χώρα ζούμε και όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, εγώ να σας πω τώρα την αλήθεια, φοβάμαι λίγο και όλα αυτά τα θέματα με τις επιτροπές που θα πας να σου πούνε ναι, εντάξει, καλά βλέπεις, έλα μωρέ, εντάξει, βάλε μια υπογραφή εκεί πέρα. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε πιο σοβαρά και αυτό το θέμα των ανθρώπων που μεγαλώνουν και έτσι είναι η φυσική φθορά του χρόνου, αυτό φέρνει κανένα πρόβλημα στα μάτια. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει και εκεί όμως μια σοβαρή ιατρική εξέταση των ανθρώπων που πιάνουν τιμόνι όταν πια έχουν φτάσει σε μια ηλικία όπως αυτή των 74 ετών. Ενώ και αυτό πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα, κύριε Μημαράκη, λίγο. Καλώς καταργείται η εξέταση, ήταν υποτυπώδης. Άλλωστε, τι τους βάζανε να κάνουν, κάτι σε ένα 800 μέτρα τους βάζανε να οδηγήσουν, κάτι τέτοιο νομίζω. Τίποτα. Η νομοθεσία. Ενώ στην αρχή προέβλεπε να κάνουν και παρκάρισμα και πιστοπορία με γωνία, ό,τι κάνει ένας τύπος. Τίποτα. Ναι. Τελικά. Ναι, δεν το κάνει. Αυτό κάνει μια πορεία. Ναι, υποτυπώντας ότι θέλετε. Σωστά. Όντως δεν έχει ιδιαίτερη ουσία τώρα όλα αυτά. Απλά να είναι σοβαρές και οι ιατρικές γνωματεύσεις που θα γίνονται, αυτές οι ιατρικές εξετάσεις που θα γίνονται για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, όπως πάντα, κύριε Μημαράκη, μαζί σας έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την καλή εικόνα που μας δώσατε. Το ΚΤΕΟ άνοιξε παρεμπιπτόντως εκεί για τα φορτηγά. Οι εξετάσεις γίνονται κανονικά που είχαμε πει ότι θα ξεκινούσε. Έχει ανοίξει πίστα. Ξεκινήσαμε, είναι πολύ ωραία. Μια χαρά βολεύει πέρα. Εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή καλά τα πάμε. Γίνονται εξετάσεις. Αλλού ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, κύριε Μημαράκη. Γίνονται εξετάσεις, γίνονται στο Ηράκλειο. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον δεν θα κλείνει η υπηρεσία κάθε Τετάρτη που έκλεινε μέχρι 14 Αυγούστου, ναι. Προκειμένου οι εξεταστές να βγουν να εξετάσουν υποψήφιους. Τώρα θα είναι μόνο μεσημεριανές ώρες. Αλλά αυτό θα δούμε τώρα και συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Περιφερειάρχη, αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιες πρωινές. Ναι, μήπως για να ξεμπλοκάρει λίγο η λίστα, η αναμονή. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μημαράκη. Χάρηκα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ σε όλους που γυρνάνε ασφαλή χιλιόμετρα, προσεκτικά. Καλά το κάνετε. Χρήση των ζωνών ασφαλείας και όλου του προστατευτικού εξοπλισμού. Κανείς δεν εξαιρείται από το τροχαίο δυστύχημα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εμπλακούμε. Οπότε ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Χαμηλώνουμε ταχύτητα, μεγαλύτερες αποστάσεις. Και όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μημαράκη. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.